γυναίκα ανακάλυψε την ημέρα που θα πάντρευε τον γιο της ότι η νύφη είναι η χαμένη κόρη της. Είναι από τις ιστορίες εκείνες που δεν το χωράει ο νου σου. Μια ιστορία που θα μπορούσε να ήταν και σενάριο κάποιας ταινίας. Κι, όμως, η μοίρα μπορεί να παίξει απίστευτα παιχνίδια και να φέρει στη ζωή σου τις πιο απρόβλεπτες εξελίξεις. Αυτό φαίνεται πως συνέβη πριν λίγες ημέρες στην Κίνα, όπου σύμφωνα με τον τύπο της χώρας και όπως αναδημοσίευσε η Daily Mail, μια μητέρα την ημέρα που θα πάντρευε το γιο της, ανακάλυψε πως η νύφη της ήταν η χαμένη κόρη της. Η απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στην πόλη Σούζου, στις 31 Μαρτίου. Η γυναίκα αναγνώρισε την κόρη της με την οποία είχε χωριστεί πριν 20 χρόνια από ένα εκγενετή σημάδι στο χέρι της, λίγη ώρα πριν την τελετή του γάμου. Όπως αναφέρουν οι Time News Now, μητέρα και κόρη μετά την αποκάλυψη έκλαιγαν συγκινημένες και δεν μπορούσαν να πιστέψουν το απίστευτο παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα. Η μητέρα παρατήρησε το σημάδι στο χέρι της νύφης και ρώτησε τους γονείς της εάν ήταν υιοθετημένη. Εκείνοι εξεπλάγησαν από την ερώτηση, ενώ η συνέχεια είναι συγκινητική. Οι θετοί γονείς της νύφης εξήγησαν πως την είχαν βρει στην άκρη του δρόμου πριν από 20 χρόνια και αργότερα ξεκίνησαν τις απαραίτητες ενέργειες της υιοθεσίας της. Όλα αυτά τα χρόνια η μητέρα έψαχνε τη χαμένη κόρη της, αλλά όλες οι προσπάθειές της ήταν άκαρπες. Ο γάμος έγινε κανονικά. Η νεαρή κοπέλα, όταν έμαθε την ιστορία, ξέσπασε σε κλάματα χαρακτηρίζοντας τη στιγμή της συνάντησης με τη βιολογική της μητέρα ως την πιο ευτυχισμένη ακόμη και από την ίδια την ημέρα του γάμου της. Μάλιστα, ο γάμος του έκπληκτου από τις ανατροπές της ζωής ζευγαριού έγινε κανονικά. Ο λόγος, η μητέρα αποκάλυψε πως δεν είναι βιολογικό της παιδί και πως τον υιοθέτησε, όταν πια είχε χάσει τις ελπίδες της πως θα έβρισκε την χαμένη της κόρη. Άρα από τη στιγμή που δεν είχαν μεταξύ τους καμία συγγένεια, παντρεύτηκαν κανονικά, σε μια ημέρα που θα μείνει σε όλους αξέχαστη.